Είμαι operative. Μπορώ να δοκιμάσω και να νικήσω ως lover. Τι θέλετε? Μπορώ να κάτσω μαζί, να σκοτώσει μπροστά μου και κυριολεκτικά να πω ότι δεν είδα τίποτα. Όλοι λένε lover. Yes! Hey, Cast Games, είμαι εγώ! Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά. Αυτό το βίντεο λογικά ανεβαίνει με τον νέο χρόνο, γιατί θα είμαι σίγουρα κολάρας και δεν θα το έχω μοντάρει. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα δούμε Among Us μερικά στιγμιότυπα από το Τρόβο. Οπότε, αν δεν έχεις κάνει follow, για να μην τα χάνεις, κάνε follow στην Τροβάρα την κολάρα The Cast Games. Το Τετάρτη Κυριακή σταματάει από τα βίντεο και θα υπάρχουν δύο βίντεο τη βδομάδα. Οπότε τα έχω έτοιμα. Οπότε, κάνε subscribe για να μην τα χάνεις. Γιατί έχουμε βάλει στόχο τα 80K για να σου δείξω εδώ πέρα το στούντιο και τα διάφορα πράγματα που έχω εδώ πέρα γύρω. Κάθε Παρασκευή στις 9 κάνουμε λαϊβάρα με Among Us, οπότε θα υπάρχει περισσότερο υλικό. Και το σημερινό θα είναι με Operative, ο οποίος είναι καινούριος ρόλος. Ο Operative τι κάνει? Έχει δύο skills. Tracker και Sensor. Το Sensor το ρίχνεις και είναι ένα ραντάρ, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Να, πέρασε ένα άτομο τώρα. Και τώρα κούμποσα πάνω κάτι και τον βλέπω παντού. Εντάξει, αυτό. Άμα σου αρέσει βέβαια και το βίντεο, θα κάνεις για να λαϊκούνται, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ για να μας μάθει κι άλλος κόσμος. Και μπορείς να με κάνεις follow και στο Instagram Philippos Gat Official για να μην χάνεις τις ενημερώσεις και γενικά να βλέπεις τι κάνω έξω από εδώ. Περισσότερο περιεχόμενο Δευτέρα με Παρασκευή, ο iGaming και ο A, που είναι τα κανάλια που έχουμε με τον Μάφιν, τον Ματέο και τον Μπάρι. Τι πιστεύετε, παρακολούθησα αρκετά τους φίλους μου? Πάμε να δούμε. Είμαι operative. Πολύ ωραίο αυτό. Ξέρεις τι, επειδή ήρθε ο Αλεκούν και μου έκανε έτσι. Πού είναι Αλεκούν? Α, κρίμα. Λοιπόν, θα δείτε τώρα τι κάνει ο operative. Operative βάζει εδώ πέρα trackers. Όπα. Μπορεί και να μην δείτε τι κάνει ο operative. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθήσουμε λίγο. Όπα, με αναγέννησαν. Ποιος με σκότωσε πριν? Ο Ace με σκότωσε. Και ο Αντώνης τώρα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα τέτοιο. Νομίζω είναι ο Δόκτωρ ο Ματέο. Όχι! What? Ωραία. Θα βάλω εδώ ένα sensor για να βλέπουμε τι γίνεται και ποιος μπαίνει στο medbay. Και. Μπρούνο Ace, κουράδας. Ου, μπήκε στο admin ο Μπύρα. Ο Μπύρα πρέπει να είναι ο γιατρός. Νομίζω ψάχνει πτώματα. Παρ' όλα αυτά, ακούστε λίγο τι θα κάνουμε με το tracker τώρα. Θα πάω να το βάλω εδώ. Και έτσι τα βλέπω γύρω-γύρω. Νομίζω είναι καλό play, θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, κούμποσε εδώ πέρα στον Ace που μας σκότωσε ένα tracker. Βλέπει τις κάμερες ο Ace. Όπα, τον είδα μπροστά μου τώρα. Σκατά. Αλεκούν, κάντο. 96-938. Ο Ζάχος γιατί το έκανε? Πρέπει να προσέχουμε που είναι ο Ace. Ο Ace είναι εδώ, τέλεια. Οχ, θα μας σκοτώσει άμα πάμε εκεί. Δεν μπορώ να πάω αυτή τη στιγμή. Θα μας σκοτώσει ο Ace. Και ο Φέρνει ο άλλος. Το κάνω Ace. Και καλά. Φύγε από εδώ. Μπράβο! Επιτέλους, φίλε. Εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν σας λέω. Το κρατάω. Και εγώ αναγεννήθηκα δυστυχώς, οπότε δεν μπορώ. Και εγώ γεννήθηκα, αλλά θα σας πω μετά. Παιδιά, εγώ δεν γεννήθηκα ούτε πέθανα και ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. Επίσης, για να μην μπερδευτείς, είχαμε βάλει δύο κανόνες. Άμα κάποιος πεθάνει και τον αναγεννήσει ο γιατρός, για αυτόν τον γύρο δεν θυμάται ποιος σας σκότωσε και θα θυμάται στο επόμενο meeting. Και όποιος πεθαίνει έχει το ρόλο του σοφού, μπορεί να δώσει ένα γρίφο στους ζωντανούς για το ποιος σας σκότωσε. Εγώ είμαι ένα φάντασμα. Κατά κουζινέ μου, σα σκοτώσατε δυστυχώς. Όχι, είναι πολύ πιθανόν είναι ο Άρσονης, γιατί πολύ μου κολούσε. Και εμένα μου κολούσε. Δεν κολλάω σε κανένα. Δεν κολλάω σε κανένα σε όλο το παιχνίδι. Κοίταξε. Εγώ κυνηγούσα τον Αντώνη και έλεγα τι γλυκό πατρακάκι, γιατί είναι και μικρό κιόλα. Ο Ace σκότωσε μπροστά μου και έκανε drag μπροστά μου κιόλα. Άμα πέθανα, μετά αναγεννήθηκα και τον είδα μετά μπροστά μου να σκοτώνει, μπορώ να το πω. Ναι, αυτό είναι. Α, οκ, εντάξει. Τον είδα να σκοτώνει. Είδαμε να σκοτώνουμε. Ωραία, κάντε βόντο να φύγει, παιδιά. Έχουμε σνάιπερ. Ουουου! Δεν είμαι εγώ, σας το λέω. Επόμενος παίζει να είναι και ο Αλεκούν. Ωραία, όντως τον είχαμε δει μετά να σκοτώνει ο Πάρολ. Αν είναι δυνατόν! Δεν είχα βάλει στον Αντώνη. Ήταν μικρός και έτρεχε παντού, δεν μπορούσα να τον πιάσω. Όχι, δεν έκανε σνάιπ. Έκανε σνάιπ. Nice! Θα βάλω εδώ ένα sensor να βλέπουμε γύρω-γύρω την περιοχή. Ματέο, τσιμπά ένα tracker για εσύ, να βλέπουμε από εκεί τι κάνεις. Θέλω να βάλω sensor στη βενζίνη να βλέπω ποιος πηγαίνει, για να ξέρουμε ότι κάποιος πηγαίνει βασικά. Σκάτα. Ο Ace είναι ο ένας, που είμαστε lovers. Κοιτάξτε, τώρα που του βάλα tracker, όταν κάνει vent, πάει πέρα δόθε. Οπότε τον βλέπουμε. Όπα! Ω, σκάτα. Μπράβο ρε Ματέο, πάμε ρε Ματέο. Μπράβο ρε Ματέο, μπράβο. Ματέαρα κολάρα. Ωραία, ο Ματέο είναι γιατρός, πολύ καλό. Πέθανα, άνοιξε vent. Κουμπώσα εδώ πέρα, όποιος βγει από vent θα τον δω. Όπα, κάποιος πήγε electrical και σκότωσε. Ναι, kill είναι αυτό, σίγουρα. Σκατά. Oh, hi Mark. Θα νομίζω Ματέο ότι είμαι εγώ ρε εδώ μέξι. Σκατά. Μπροστά σε όλους. Κάντε revive. Εγώ μένω μαζί σου, Ματέο. Μη σε σκοτώσει κάποιος. Τουλάχιστον να τον δω. Μπράβο, ρε Ματέο. Ματέο MVP, παιδιά, σε αυτό το round. Κάποιος είναι MVP. Εγώ είμαι MVP, τους έχω σηκώσει όλους, ρε. Μπορεί να υπάρχει sniper, μην το λες. Ή απλά. Είσαι πολύ ωραίο αγόρι, γι' αυτό τους σήκωσες όλους.
Ξέρω ο Ζάχος από την αρχή ότι είναι ο sniper. Ήμασταν electrical και τόλουσε. Πήγε να μην πυροβολήσει και απλά. Α, κομπλέτο, κομπλέτο. Sniper. Βρήκα το πτώμα του sniper. Οπότε το έκρυψα. Επίσης τον Αλεκούν τον σήκωσα με μισή καρδιά γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι Arsonist. Δεν είμαι ο Arsonist. Ο Μπίρα είναι ο Viper πάντως, να ξέρετε. Έχω δει κάτι περίεργο. Είναι κανείς από εσάς πλάμπερ αφού πέθανε ο sniper. Εγώ. Θέλεις να το ρισκάρουμε, να το πούμε. Γενικά πετούσα εδώ πέρα τα tracker μου και τα τέτοια και έβλεπα κάποιον να κάνει vent. Πώς πέθανε ο Ζάχος, ακόμα δεν κατάλαβα. Δεν ήταν κάποιος εκεί δίπλα. Καροτάρας ήταν εκεί. Είχα αφήσει το ραντάρ μου και είδα δύο άτομα εκεί πέρα. Είδα vent και μπήκα και είδα πτώμα μετά. Περίμενε! Όχι, ρε φίλε, ψηφίσαμε όλη μπύρα, ε. Εγώ έχω κάνει χίπ. Έχω κάνει χίπ. Να Arsonist και να μην έχει βάλει βενζίνη στον μπύρα. Ενδεχόμενο. Αν έχει κάνει τέτοιο play, τέλειο. Είμαστε safe, είμαστε safe. Τρελάθηκε. Δεν έχω ιδέα. Μην κάνετε βλακίες. Διορθώστε τι κάνετε στον προηγούμενο γύρο. Τι εννοείς να διορθώσουμε? Διορθώστε τι κάνετε στον προηγούμενο γύρο. Δηλαδή. Κάντε σκύπ. Περίμενε. Επικαλούμε το φάντασμα του Ζάχου να δω τι θα πει. Για πες Ζάχο, για πες. Τι λέει. Είναι ωραία εδώ πέρα πάντως να ξέρετε. Ο συμπαίκτης μου είναι έξυπνος όταν θέλει. Τώρα γιατί με λες λαμμένο. Σε είπε χαζό ρε. Σε καροτάρα είπε. Δεν σκότωσαν κανένα αφού νεκρός βρέθηκα ρε. Να σας πω, αυτό είναι άλλο meeting. Όποιοι πέθαναν δεν μπορούν να μας πούν. Ισχύει. Ποιος ρε δεν με σκότωσε κανείς. Εγώ σκοτώνω με μην. Αυτό είναι αναψυκτικό όντως. Τα αναψυκτικά δεν κάνουν καλό παιδιά νομίζω. Αυτό προσέχτε. Αντώνη ποιος σε σκότωσε? Δηλητήριο. Εγώ πιστεύω σε αυτό το γύρο δεν πρέπει να πετάξουμε τον impostor. Γιατί έχει πεθάνει ήδη ο ένας. Πρέπει να πετάξουμε τον Arsonist για να μην χάσουμε. Ποιος μπορεί να είναι ο Arsonist? Και ο κατακουζινός μπορεί εμένα να με δηλητηρίασε το λέω. Αλεκ κούνε σένα ποιος σε σκότωσε? Δεν ξέρω ο αυτός μου. Α και σένα. Και ο Ace μπορεί. Άμα πεθάνουμε πεθάνουμε από τον Arsonist. Αλήθεια. Αλεκούν, δεν ξέρω. Να είναι αλεκούν, ναι. Ο Καψαήλας, πώς τον λένε, και να θέλει να πετάξουμε τον μοίρα. Μπορεί. Πάμε να δούμε την κάρτα τώρα. First try. Let's go. GG! Όχι, ρε. Και μπήκα να μπω μέσα στο βέντρε, φίλε. 2-2. Ο Φερ μας έχει πάει, μην πω ότι μας έχει πάει. Πάλι operative. Nice. Χαίρομαι, ρε. Μου αρέσει πάρα πολύ operative. Okay, κάποιος με κυνηγάει. Μου αρέσει καθόλου που με κυνηγάει. Οπα, δύο πτώματα. Ελπίζω να έχει. What? Πήγε το άλλο. Με εξυφορούμε πάρα πολύ εσά που βρέθηκα με τα δύο πτώματα. Παρ' όλα αυτά, waiting for Ace. Ο Ace είναι κομπλέ τότε, είναι safe. Κάποιο έκανε vent. Ποιο είναι? Ο Αντώνης. Nice. Πρέπει να είναι ο Αντώνης ο ένας. Σκατά, reactor. Ζάχο, μην είσαι εσύ, please, ρε εσύ. Το πρώτο νούμερο, παιδιά, είναι το 7. Από εδώ και πέρα πάει 7. 1, 2, 3. Ωραία. Έχουμε tracker πάνω στον Αντώνη τώρα. Please, κάνε vent. Κάνε vent να σε δω. Κάνε vent. Γιατί. Έχω μια υποψία, κοίτα. Αλλά θα τον έβρισκα, ρε. Άδικα, πέθανε ο Ματέο και ο κύριος Αλκούν. Ήταν και οι δύο γιατροί. Ήταν οι γιατροί, όντως. Εμένα με σκότωσαν καταρχάς. Και είδα τον Ζάχου να σκοτώνει μπροστά μου. Του σκότωσα κατά κουσνό για τα memes και όντως ήταν ο κατά κουσνό. Αν είναι δυνατόν ο καημένο, δεν έχει παίξει. Ένα round δεν έχει παίξει ο κατά κουσνό, ρε. Αλήθεια. Εγώ και ο Άλεξ το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν του 2022. Ευχαριστή. Πνεύμα του Ματέο, είσαι εδώ. Στα meetings δεν μιλώ, μόνο όταν θέλω εγώ θα πω. Πάρτο, έτσι σου ρίξε χιλόπιτα. Υπάρχει ένα άτομο ανάμεσά μας που θα έκανε τα πάντα για την αγάπη. Για την αγάπη! Αλεκούν! Θα σας πω στο επόμενο round. Ερώτηση, μπορείτε απλά όλοι να κάτσετε μια σειρά και να ρίξω σε έναν τυχαία. Α, πέθανα, δεν πειράζει. Ζάχο, είσαι χαζός ή όχι? Είπε για την αγάπη. Επειδή είναι πεθαμένος, βλέπει ποιον αγαπάω. Οπότε ο Μπίρα πρέπει να είναι. Παρόλα αυτά, όντως ο Αντώνης έκανε μάλλον vent. Έτσι φάνηκε. Εκτός αν έκανε ο Μπίρα και έφυγε μετά από κάτω. Εγώ θα του βάλω ένα tracker. Ζάχο, θα σκοτώσεις κάποιον? Μη σκοτώσεις εμένα, Ζα. Το πέτυχε. Έχει 100%, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, απλά θέλω να πω ότι ο Ζάχος έχει 100%. Πού πέθανε? Χαίρομαι πάρα πολύ, κατάλαβες το γρίφο μου. Παρακαλώ. Ο Ace έφυγε όταν έγινε το kill, γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα. Ο Ace δεν είναι σίγουρα, τον έχω δει να κάνει σκάν. Καλωτάρα, είσαι Jester ή είσαι ο δεύτερος μαζί με τον Πάγα. Αν ήμουν τέτοιο αυτή τη στιγμή με το 2-2, θα κέρδιζαν οι imposters. Εγώ λέω να κάνουμε skip. Ωραία, άντε, πάμε skip. Άντε. Αν δεν είναι ο Μπίρα, που λογικά ο Μπίρα είναι, μπορώ να δοκιμάσω και να νικήσω ως lover. Τι θέλετε? Μπορώ να κάτσω μαζί, να σκοτώσει μπροστά μου και κυριολεκτικά να πω ότι δεν είδα τίποτα. Όλοι λένε lover. Πάμε μπύρα, πάμε μπύρα. Σκότωσε τον. Let's go! Let's go! Δώστε λίγο καρδούλες στο chat, παιδιά, για τον lovers. Η αγάπη κερδίζει. GG. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τα level 2 members αυτού του μήνα, τον Gelebron GR, τη Χριστίνα Τράκ, τον Ευθύνη Μαυτσίρα και τον Χρήστο ΚΚ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 Κ
Ο γρίφος του μέσω σε φουλ. Εν τω μεταξύ είχα δει τον Αντώνη να κάνει vent στην αρχή. Και πάει ο Ζάχος και την καρφώνει και με σε φάση. Wow.